Σε μια εποχή που η Λατινική Αμερική φλέγεται, σε 5 τουλάχιστον χώρες ο λαός κατεβαίνει στους δρόμους για να αντιμετωπίσει είτε πραξικοπήματα αμερικανόπνευστα, είτε χειρανθρώπους τύπου Γκαϊντό, είτε όλους τους φίλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τύπου αυτού του χιλιανού Προέδρου. Σε μια τέτοια εποχή, ο δρόμος που χάραξε ο Κάστρο, ο κουβανικός λαός, οι κομμουνιστές της Κούβας, η αντοχή της Κούβας στις πιέσεις, τόσα χρόνια παλεύει απομονωμένη μόνη της εκεί, στην αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών, του μεγάλου υπεριαλιστή της περιοχής. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα έχουν σημασία να τα θυμόμαστε, να τα υποστηρίζουμε, να βρισκόμαστε στο πλευρό εκείνων των ανθρώπων που σκοτώνονται στους δρόμους του Μπογκοτά ή στο Σαντιάγο της Χιλής, να είμαστε μαζί με τους λαούς του κόσμου, γιατί η δική τους υπόθεση είναι και δική μας υπόθεση, η δική τους ελευθερία είναι και δική τους ελευθερία, ο δικός τους αγώνας για μια δίκαιη και καλύτερη ζωή είναι ακριβώς ο δικός μας αγώνας. Γι' αυτό αξίζει ιδιαίτερα οι διανοούμενοι, οι ακαδημαϊκοί, όσοι άνθρωποι κρατάνε ακόμη τις έννοιες τις παλιές για το τι σημαίνει ελευθερία, δημοκρατία, λαϊκή κυριαρχία, πρέπει, οφείλουν να σταθούν στο πλευρό της Κούβας και των λαών της Λατινικής Αμερικής και να τιμήσουν τον μεγάλο ηγέτη, τον μεγάλο κομμουνιστή, επαναστάτη, τον Φιντελ Κάστρο.